Για την προσπάθεια που κατέβαλα όλη τη χρονιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και σημαντικό να δείχνεις τον κόσμο σε πολύ μικρά παιδιά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω εσάς από όσο ακούω τους παιδαγούς για τη στενή συνεργασία που έχετε, που δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης που τη σειρά του είναι το πλέον απαραίτητο για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς που έχουμε βάλει. Γιατί ας μην ξεχνάτε ότι μαζί, εσείς και εμείς, οι παιδαγωγοί δηλαδή, μεγαλώνουμε τα παιδιά σε αυτά τα πρώτα πολύ δύσκολα χρόνια της ζωής τους και τα πιο σημαντικά. Θέλω να σας ευχηθώ και εγώ για τα παιδιά σας να είναι πάντα χαρούμενα και δημιουργικά και εσείς από δίπλα τα καμαρώνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ζουλά, πάρε αυτή τη διαδικασία, παρακαλώ. Δεν θέλω να μιλάω με τίποτα. Δεν είναι εκεί, εδώ. Ναι. Δεν θα πούμε παραμύθι. Ναι. Thank you.
είμαι στο τζάκι. Τρία μαγικά φασόλια. Φασόλια. Βέβαια. Τι, εγώ δεν είμαι έξυπνο. Έξυπνο είμαι. Παίρνω τα τρία μαγικά φασόλια. Ο Τζακ. Αποχαιρέτησε την οικογένεια και γύρισε στο σπίτι. Και εγώ λίγο
μόνο τζάκι βγήκε από την κρυψώνα. Βγήκε από τον πύργο όσο αγόρευα μπορούσε. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά, σαν ταμπούλο. Έφτασε στη βασιλιά. Γλίστρισε στο κορμό. Πολύ ωραία μουσική. Πολύ ωραία μουσική. Που γιατρού.
Κάτω πήρα. Το μουσικό. Θα κάνει καλά, το ξέρω. Σκέφτηκε ο παράτησε και την κατσαρόλα και όλα. Και όπου φύγει, φύγει. Το μισό κουμπί άρχισε να φωνάζει. Κλείτης, βοήθεια, με γλύνουνε. Κλείτης, βοήθεια, με γλύνουνε. Κλείτης, βοήθεια, με γλύνουνε. Ο Γίγαντας ξύπνησε και παραλίγο προλάβει να αρπάξει το τζακ με την κελίδα. Μπροστά ο τζακ και ζωή. Τρέχανε πάνω στα σύννεφα. Αρπάξει το τζακ από την κελίδα. Στη φασολιά και φτάνει στη φασολιά.